Βρισκόμαστε στο νέο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μυτιλήνης. Εδώ έχουν μαζευτεί όλο το αρχείο, όλος ο εξοπλισμός όλων των σχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης. Αλλά τον έχουμε διαμορφώσει έτσι το χώρο, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και άλλες δράσεις του κόσμου. Δράσεις οι οποίες είναι μικρής εμβέλειας και για τις οποίες δεν απαιτείται το Δημοτικό Θέατρο ή μεγαλύτερη χώρη. Οπότε είναι κάτι το οποίο βολεύει. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στην αίθουσα όπου έχει τη δράση της συγχοροδία του Δήμου Μυτιλήνης Νίκος Μυρογιάννης. Φτιάξαμε βιβλιοθήκες έτσι ώστε να τοποθετηθεί και να βάλουν οι άνθρωποι όλο το υλικό τους, το αρχαιοκό τους υλικό. Αλλά βάζουμε, όπως βλέπετε, και τα βιβλία του Δήμου που τόσο καιρό ήταν στα υπόγεια κτλ. Τα βάζουμε εδώ πέρα, τα έχουμε ταξινομήσει, τα έχουμε τοποθετήσει. Έτσι για να μην καταστρέφονται και να μπορούμε να τα δίνουμε. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε στήσει και μία σκηνή, στην οποία εδώ πέρα, μέσα σε αυτή εδώ την αίθουσα, μπορεί να λαμβάνουν χώρα και άλλες δράσεις. Μια ομιλία, μια παρουσίαση βιβλίου, οτιδήποτε άλλο. Βλέπετε στους τοίχους υπάρχουν οι φωτογραφίες του Σίμου Χουτζέου, η έκθεση, η οποία υπάρχει και στις άλλες αίθουσες. Έχουμε φτιάξει ένα stage, άμα θέλει να δει καμιά θεατρική παράσταση, κάποιο σεμινάριο θεατρικό. Μάλιστα, θα χρησιμοποιηθεί αυτή η αίθουσα και στην συνάντηση των θεατρικών σωματείων Αιγαίου που θα γίνει τον Οκτώβριο. Θα χρησιμοποιηθεί αυτή η αίθουσα, τους άρεσε. Θέλετε να μας πείτε αναλυτικά ποια σχήματα φιλοξενούνται σε αυτόν εδώ τον χώρο? Εδώ πέρα είμαστε στη Χωρίδικο Μυρογιάννη. Στην πάνω τώρα που θα πάμε αίθουσα είναι το χορευτικό του Δήμου Μυτιλήνης και στη Σοφίτα είναι η Φιλαρμονική. Υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα που βρίσκεται όλο ο εξοπλισμό και το βεστιάριο, όμορφα ταξινομημένα, τοποθετημένα. Και υπάρχει ακόμα και έξοδος κίνδυνο. Πού βρίσκεται ακριβώς το κτίριο? Το κτίριο βρίσκεται Τυρταίου 4. Είναι μέσα στην αγορά. Είναι σε ένα πολύ προσβάσιμο σημείο για τον καθένα. Και μάλιστα, σας το λέω από τώρα, ότι φιλοδοξούμε, μάλλον έχουμε στο επόμενο άμεσος επόμενο διάστημα, θα φιλοξενηθούν και δράσεις σκάκι κατόπιν πρότασης που μας έκανε ο Βενιαμίν, ο Σύλλογος Βενιαμίν, σκακιστικός σύλλογος, ώστε προσφέρει και θελοντικά ώστε να βοηθήσει τη δράση του Δήμου για το σκάκι. Εδώ είμαστε στην αίθουσα του χορευτικού. Έχουν φέρει οι άνθρωποι, τα παιδιά, όλο τον εξοπλισμό τους και όλα τα αναμνηστικά τους. Το κρεμάσιο στίχους, ένας όμορφος χώρος διαμορφωμένος, μεγάλος, όπου έρχεται το δύο φορές την εβδομάδα το χορευτικό του Δήμου Μυτιλήνης. Εδώ βρισκόμαστε στο βεστιάριο. Και όχι μόνο στο βεστιάριο, εδώ βρίσκονται και όλα τα όργανα της Φιλαρμονικής, έχουν μαζευτεί τα πάντα στην αίθουσα. Εδώ βλέπετε τις στολές του χορευτικού, όλος ο εξοπλισμός της Φιλαρμονικής, της ορχήστρας. Στην άλλη ντουλάπα θα δείτε τα όργανα της Φιλαρμονικής. Και εδώ είναι βεστιάρι. Εδώ μέσα στην αίθουσα Φιλαρμονικής, στη Σοφίτα. Μαζεύουν τα παιδιά της Φιλαρμονικής, τα όργανα και θα φιλοξενηθούν και άλλες δράσεις όπως το σκάκι. Πόσο καιρό μας πήρε να προετοιμάσουμε αυτό εδώ το κτίριο? Περίπου ένα χρόνο. Τι εργασίες έγιναν προετοιμασία? Δεν είναι θέμα εργασιών, έγιναν διαδικασίες προκειμένου να περιέλθει στην κατοχή του Δήμου. Για πόσο καιρό θα είναι στην κατοχή του Δήμου? Είναι η μίσθωση είναι 6-6 χρόνια. Ελπίζω κάποτε να φιλοξενηθούμε μέσα στα 6 χρόνια να μπορέσουμε να φιλοξενηθούμε στο δικό μας. Χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουμε νίκια. Είναι κάτι το οποίο όμως ήταν αναγκαίο να γίνει και έπρεπε να συμμαζευτεί λίγα και να νοικοκυρευτεί η κατάσταση και να δόθηκε το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει ένας πολιτιστικός χώρος.